στο Ιώτα θέλει τελεία. Θα τη βάλω εγώ. Η μεγάλη των μπάτσων σχολή. Είμαι ο αστυνομικός Ράνφιλντ. Είμαι στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Γίνεται ληστεία. Πάω μέσα. Δεν νομίζεις ότι πρέπει να περιμένεις ενισχύσεις. Αρνητικό. Δεν θέλω κανέναν να μετατρέψει σε μια διάρρηξη. Τέτοιοι μπάτσοι μου αρέσουνε. Ακίνητος! Εσύ θα μείνεις ακίνητος! Ιδού το πρόσωπο του φαντάσματος! Ελάτε να πάρετε το φίλο σας! Φαίνεται πως είναι πολύ φοβισμένος για να μπορέσει να οδηγήσει! Φαίνεται πως ο Ρένφιλντ έχει μπελάδες. Τζονς, φύγαμε! Ελπίζω να μην αργήσαμε. Μα τι έπαθε ο Ρένφιλντ? Φαίνεται πως κάποιος τον έκανε κατεψυγμένο. Φάντασμα! Ρένφιλντ, αυτή είναι η πιο γελία ιστορία που έχω ακούσει. Σε λίγο θα αρχίζει να μου λες για τον μπαμπούλα. Πιστέψτε με, είναι χειρότερος από κάθε μπαμπούλα. Γι' αυτό θα πάρω άδεια ορίστου χρόνου από το σώμα άνευ αποδοχών. Το ίδιο κι εμείς. Είδαμε κι εμείς το φάντασμα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ίσως και μεγάλη λύση. Αν αυτό το φάντασμα μπορεί να τρομοκρατήσει καλούς μπάτσους, φαντάσου τι θα κάνει στο Μαχόνι και την παρέα του. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Ακούστε με καλά, παλιάτσι. Οι τρεις καλύτεροι μου άνδρες αντιμετώπισαν αυτό το φάντασμα και δείτε τα αποτελέσματα. Μόνοι σας. Εμένα μου φαίνεται σαν άσχημη περίπτωση γρήπης. Δεν θα γελάσω όταν πέσεις πάνω στο φάντασμα. Ψηλός αγίγαντας. Τα σκελετωμένα δάχτυλά του έχουν νύχια κοφτερά σαν ξηράφι. Και το χειρότερο, δεν έχει πρόσωπο. Πιάσε από εκεί. Μα πιάσε! Βοήθεια! Μην το αφήστε να με πειράξει! Βοήθεια! Ησυχία! Τώρα πηγαίνετε να πιάσετε το φάντασμα. Αλλιώς η επόμενη αποστολή σας θα είναι να καθαρίζετε πατάτες. Παιδιά, φαίνεται πως πάμε για κυνήγι φαντασμάτων. Παιδιά, κάποιος κάνει διάρρηξη στο κοινοτικό μουσείο. Φαίνεται πως είναι δουλειά του φαντάσματος. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι το σύνθημά μας. Θυμηθείτε, ό,τι και να γίνει, μην κοιτάξετε το πρόσωπό του. Αυτό θα είναι εύκολο, δεν έχει πρόσωπο. Πείτε στους ανθρώπους του μουσείου ότι έρχεται το ιππικό. Έχω τον τρόπο για να πιάσουμε το φάντασμα. Πώς δηλαδή, κύριε Ζετ? Ο Ρένφιλντ είπε να μην κοιτάξουμε το πρόσωπό του. Έτσι λοιπόν θα το κουκουλώσουμε. Πρόσεχε! Τι λατρεύω αυτή τη δουλειά. Έτοιμοι, παιδιά? Έτοιμοι.
Ώρα να παίξουμε το βομβαρδίστε το φάντασμα. Ήρθαμε. Εντάξει, παιδιά, όλοι σε ζευγάρια. Κι εγώ. Εσύ είσαι από μόνος σου, ζευγάρι Χάους. Ναι, έχεις δίκιο. Είμαι. Έχουμε πολύ χώρο να καλύψουμε. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Αυτός ο τύπος υποτίθεται πως είναι κάποιος σημαντικός. Είναι ο Άθλας. Κουβάλα για όλο τον κόσμο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ο Σίκ είχε σηκώσει 6 τσάντες σε μια νύχτα. Δεν ήταν και τόσο αστείο, ε. Τα έντομα με ανατριχιάζουν. Και εμένα. Ω, τι ήταν αυτό. Ακούστηκε από εκείνη τη μεριά, νομίζω. Ταραντούλες. Όχι, κοίτα τι έκανες τώρα. Ωραία αποστολή. Το μόνο που θα βρούμε εδώ θα είναι η πετούνια φάντασμα. Ο αρχηγός είπε να ψάξουμε. Άρα θα ψάξουμε. Εντάξει, Καλαχάν. Ξεχάστηκα, φαίνεται. Ακίνητος κορόιδο. Έχεις δικαίωμα να μην μιλήσεις μέχρι να έρθει ο δικηγόρος σου. Το φάντασμα. Δεν θα γλιτώσεις αυτή τη φορά. Φαίνεται σαν να ακούγεται από εδώ μέσα. Το ακούσατε κι εσείς. Μα τον μπαζούκα σου το ακούσαμε. Πότε αυτό το δειλό φάντασμα θα αφήσει τα γέλια και θα μας επιτεθεί. Όπως επιθυμείτε, αστιφύλακες. Το φάντασμα. Ο σκελετός ζωντάνευσε. Δεν μιλάμε για απλά κόκαλα. Φάε μολύβι, σαύρα. Πολύ υπάκουος είναι. Μα τα hot dog, κρατηθείτε, παιδιά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα του αρέσει το μπλε φαγητό. Αυτό πρέπει να πετύχει. Μπράβο! Ο ήρωάς μου. Αυτό το τέρας με φοβίβει. Μου θυμίζει το σπίτι της θείας Έντρας. Βέτ, κύριε Βέτ, πού είσαι, ε? Τα γυαλιά μου! Και δεν έχω δεδέρδα. Γεια σου, αστιφυλακάκι! Ποιος είναι αυτός? Δεν μπορώ να σε δω. Ώστε θέλεις να με δεις, ε! Είδου το πρόσωπο του φαντάσματος. Συλλαμβάνεσαι. Δεν τρομοκρατήθηκες. Όχι βέβαια. Το δαφήκωσε τα χέρια σου. Σουτσακ, τι συνέβη? Το φάντασμα, νομίζω. Πάμε να το πιάσουμε. Εσείς, παιδιά, καλύψτε με! Τι εξαιρετική ιδέα! Μπογιά! Σε πιάσα! Σε ευχαριστώ, Χάους. Σου προστάω μία. Αντίο, ηλίθι! Τώρα δεν θα το πιάσουμε. Thank you.
γύρισε ο Μαχόνι και είδαν το φάντασμα. Πώς είναι τα μαλλιά τους? Κατάλευκα. Ωρα, σίγουρα θα παραιτηθούν. Αυτή θα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Δεν ήξερα ότι είσαστε τόσο καλός χορευτής. Κόφτω τώρα. Θέλατε να μας δείτε, αστυνόμε? Πιο πολύ από οτιδήποτε. Αφήστε με να μαντέψω. Θέλετε όλοι να παραιτηθείτε? Όχι, κύριε. Άλλο μας χρειάζεται να ντους για να ξεπλύνουμε την μπογιά. Μπογιά? Μπογιά. Μπογιά. Α, μπογιά. Είναι ευτυχισμένος που μας είδε. Όνειρα γλυκά, Σουίτσακ. Να λίγο και για σένα. Σουίτσακ. Σουίτσακ, πού είσαι? Άστρο νεκροφόρα. Βοήθεια! Αστυνομία! Μια στιγμή. Εγώ είμαι αστυνομία. Τι συμβαίνει? Το φάντασμα πήγα για τον Σουίτσακ. Πού να τον πηγαίνει? Αν είχαμε κάποιο στοιχείο. Το αυτοκίνητό του έγραφε Κάστρο νεκροφόρα. Αυτό είναι στοιχείο. Πάμε να φύγουμε. Πάμε. Θα έρθω αμέσως. Μόλις συνέλθουν τα πόδια μου. Αυτό το ονομάζω διαμελιστή και αφανιστή αστυνομικών! Ευτυχώς που δεν μπορώ να δω! Ένας αστυνομικός που δεν με φοβάται μου χαλάει τη δουλειά! Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διαλύσω το πρόβλημα! Μπορείς να ουρλιάξεις αν θέλεις! Το κάνει πιο διασκεδαστικό! Αφού δεν έτσι, βοήθεια! Βοήθεια! Ο Σουίτσακ είναι μέσα. Αναγνωρίζω τα ουρλιακτά του παντού. Πρόσεχε, Ζετ. Το πρώτο σκαλί είναι επικίνδυνο. Θα το κανονίσω εγώ. Ευχαριστούμε, Χάιτάουερ. Η σειρά σου τώρα, Χάους. Εγώ? Να περπατήσω πάνω σε αυτή την οδοντογλυφίδα αποκλείεται. Για μικρός τρινόγερος καλά πάει. Τακ, Κάλαχαν, η πόρτα φαίνεται κλεισμένη. Όχι πια. Έχετε πολύ πιστικό χτύπημα. Καλώς ήρθατε στο κάστρο νεκροφόρα. Μπείτε μέσα αν τολμάτε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα τους ακολουθήσουμε μέσα? Ναι, από πολύ ασφαλή απόσταση βέβαια. Περίποδο, Σαλτ. Αυτό το μέρος είναι γεμάτο παγίδες. Προσέξτε που πατάτε όλοι. Κοίτα κάτι απίθανες χειροπέδες. Με πιάσανε. Πώς θα τις βγάλω? Θα πρέπει να τις πυροβολήσω. Άσε να δοκιμάσω. Κράτα τις για σουβενίρ. Ξεκινάμε. Όποιος πατήσει σε αυτό θα το μετανιώσει.
Φαίνεται πως το φάντασμα δεν θέλει παρέα. Αυτός είναι ο Σουίτσαχ. Αυτοί οι ηλίθιοι θα σκοτάφτουν στα ίδια τους τα πόδια και θα... Πίσα! Τουλάχιστον δεν υπάρχουν πόπουλα. Εσύ και το μεγάλο σου στόμα. Θα ξέρεις βέβαια ότι αυτό είναι παραβίαση κανονισμών. Το φάντασμα φτιάχνει τους δικούς του κανόνες. Ο Σουίζακ, τον βρήκαμε. Πόσο χαίρομαι που θα βλέπω, παιδιά. Η πόρτα που ανοίξατε κάνει γερόδευμα, δεν την κλείνετε. Κάντε πίσω, θα το αναλάβω εγώ. Ήταν και δαυνός αυτό που άκουσα. Μα πρέπει, γιατί άρχισε να βρέχει. Ήρθε η σειρά σου, φάντασμα. Το φάντασμα δεν δέχεται διαταγές από έναν απλό θνητό. Εξαφανίστηκε όπως οι μεζέδες στα πάρτι. Μα τώρα τι, τι κάνουμε? Ευτυχώς που βλέπω το θρίλερ του Σαββάτου. Είναι ένα μυστικό πέρασμα. Ζετ, λύσε το Σουίτσακ. Οι υπόλοιποι ακολουθήστε με. Επίθεση! Βγάλε μας από εδώ, Πρόκτορ. Μάλιστα, κύριε, αν μπορέσω να φτάσω αυτόν τον κρίκο. Βιαστείτε, παιδιά, τον πλησιάζουμε. Πολύ γρήγορα τρέχει για φάντασμα. Είναι αδιέξοδο. Τώρα τον στριμώξαμε, παιδιά. Είναι γερά κλεισμένοι. Τι σημαίνει αυτό το φι? Τι άλλο, φάντασμα. Λάθος σημαίνει φύγαμε. Ω, Θεέ μου, κοιτάξτε πόσα μαγικά εργαλεία. Μοιάζει με το εργαστήριο του μάγου Χουντίνη. Μα πού είναι το φάντασμα? Ακριβώς εδώ, εκεί που δεν το περιμένετε. Αυτή τη φορά στα αλήθεια το στριμώξαμε. Εδώ είμαι, στο χώρο για τους καπνίζοντες. Συλλαμβάνεσαι. Αν θέλεις να με συλλάβεις, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις το πρόσωπό μου. Δεν πιάνεις εμένα, φίλε, γιατί εγώ δεν μπορώ να δω το πρόσωπό σου. Αυτό θα πει λαβή τζούντο. Μη με χτυπήσεις, σε παρακαλώ, μη με χτυπήσεις. Αυτό είναι το φάντασμα. Ένας τόσο μικρούλης προκάλεσε τέτοια φασαρία. Λίγη μαγεία, λίγες ψευδεστήσεις και πολλά τηλεκοντρόλ. Κάνε μου τη χάρη σου, Ιτσακ. Τι χάρη? Να δώσω μετάλλιο στο Σουίτσακ. Είσαι τρελός. Οποιοςδήποτε μπορεί να συλλάβει ένα μάγο μπρελόκ. Αυτός ο μάγος μπρελόκ κατατρόμαξε τους καλύτερους σας άνδρες, ε? Εμένα όμως δεν με τρόμαξε, μαχόνι. Ούτε εμένα. Το φάντασμα! Κοιτάξτε το πρόσωπό μου! Σε ξεγελάσαμε, αστυνόμε! Δεν φοβηθήκαμε ούτε στιγμή. Προσοχή στα άγνωστα σπίτια.
Διαβάζατε ποτέ την ιστορία του Χένσελ και της Γκρέτελ? Εμένα με φοβίζει λίγο. Αν και δεν είναι αληθινή η ιστορία, μπορούμε να διδαχτούμε πολλά από αυτήν. Μην μπαίνετε ποτέ στο σπίτι ενός αγνώστου και ας δείχνει ασφαλές. Και προσέξτε, αν πρέπει να μπείτε σε άγνωστα σπίτια για οποιοδήποτε λόγο, φροντίστε να είναι πάντα ένας μεγάλος κοντά για να σας προσέχει. Θα δώσει στην ιστορία σας happy end. Έλαβαν μέρος οι ηθοποιοί με αλφαβητική σειρά: Βασίλης Καΐλας, Μίρκα Καλαντζοπούλου, Δίνος Καρύδης, Γιώργος Μάζης, Τάσος Μασμανίδης, Αργύρης Παυλίδης. Σκηνοθεσία προσαρμογή Γιάννης Καλαντζόπουλος. Ηχοληψία ρεμίξ Θόδωρος Γκρέκος. Τεχνικός προϊστάμενος Δημήτρης Κουζούπης. Επιμέλεια παραγωγής Θάνος Παπαδόπουλος. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Audio V.